6 χρόνια είχε αφεντικό, όμως τον εγκατέλειψε. Ο λόγος για τον Ζήκο, ο οποίος πριν λίγες μέρες βρέθηκε βαριά τραυματισμένος από αυτοκίνητο και πεταμένος στο πρανές του δρόμου. Η ξαφνική απουσία του στην περιοχή της βιομηχανικής κινητοποίησε τη δημοσιογράφο και εθελόντρια Έλλη Κοκάλη, η οποία το φροντίζει εδώ και αρκετά χρόνια. Η ίδια μετέφερε το βαριά τραυματισμένο σκυλάκι σε κτηνίατριο, όπου του παρασκέφθηκαν οι πρώτες βοήθειες, ενώ κλείθηκε ο ιδιοκτήτης του από το τσιπάκι που έφερε στο λαιμό του το σκυλάκι. Ο Ζήκος δυστυχώς ήταν άτυχος, από μικρός ήταν άτυχος. Εγκαταλείφθηκε για πολλά χρόνια και τελικά μας τον φέρανε αφού είχε τρακάρει με κάποιο φορτηγό κατά πάσα πιθανότητα. Το σκυλί ήταν χειρουργικά διαλυμένο, είχε σπασμένο το πίσω πόδι σε κομμάτια, μπροστινό πόδι, τραύματα στα πλευρά. Η κατάσταση ήταν άθλια. Η συνέχεια είναι συγκλονιστική, όπως την περιέγραψε η Έλλη Κοκάλη σε ανάρτησή της στο Facebook. Είχε κηδεμόνα λοιπόν που έφερε και το παιδί του στο κτηνιατρίο για να του δείξει πώς ξεμπλέκουν. Και τώρα τι θέτε. Έφυγε μοναχός του πριν 6 χρόνια. Τι να το κάνω εγώ το σκύλο τώρα. Αυτά είπε και έφυγε με τα χέρια στις τσέπες όπως μπήκε. Πίστευα ότι τον άκουσα μόνο εγώ, αλλά τον άκουσε και άλλος. Ο Ζήκος τον άκουσε, καλύτερα από μένα. Ίσως αναγνώρισε και την παιδική μυρωδιά που κάποτε ήταν κομμάτι της ζωής του. Πριν αυτή γίνει μόνο φόβος και αγωνία. Εγώ ήμουν μέσα, αλλά έμαθα ότι είχε το αφεντικό του και άλλαξε θέση από τη χαρά του, από να δει το αφεντικό του, από ό,τι μου λέγανε έξω τα παιδιά. Σε κλουβί μέσα. Σε κλουβί μέσα, νοσηλεία. Σε κλουβί μέσα, νοσηλεία. Δηλαδή άλλαξε προσανατολισμό. Ένα σκυλί που επί τρεις μέρες δεν κουνούσε καθόλου. Γύρισε από την άλλη μεριά του κλουβιού προς την πόρτα για να δει το αφεντικό του μάλλον. Με στιγνό και απάνθρωπο τρόπο, ο ιδιοκτήτης αρνήθηκε οποιαδήποτε μέρημνα, ενώ δεν γύρισε καν να κοιτάξει το τραυματισμένο σκύλο του και αποχώρησε από το κτηνιατρίο. Όμως ο Ζήκος τον άκουσε. Από αυτά που άκουσα, δεν ήθελα να ασχοληθεί με το σκύλο άλλο. Δεν έχω όμως ιδία εικόνα. Ναι. Δεν έχω ιδία εικόνα. Αλλά δεν θέλησε να πάρει το σκύλο ή να κάνει κάτι για το σκύλο. Δεν έδειξε κάποιο ενδιαφέρον για την τύχη του σκύλου περαιτέρω. Είχε να κουνηθεί 24 ώρες, πίστευα πως ήταν παντελώς ανάπηρος. Όμως είχε σηκωθεί. Σηκώθηκε να κοιτάξει εκείνον που δεν γύρισε ούτε να κοιτάξει προς το μέρος του, εκείνον που τον πέταξε σαν σκουπίδι. Ζήκο, ξεγελάστηκες. Ζήκο, τι νόμιζες, πως ήρθε για σένα, πως θα γυρίσεις στο σπίτι. Και έτσι όπως ξανά έπεσε, στον πάτο του κλουβιού έφυγε, με το αίμα να τρέχει ποτάμι πάνω του, με το αστείο χαμόγελο πάνω του, ακόμη και όταν το σκέπασε σακούλα. Ένα αιώνιο αστείο, αθώο χαμόγελο, στη ζωή και το πικρό θάνατο. Είναι ένα μεγάλο θέμα η εγκατάλειψη των ζώων που ο κόσμος δεν το καταλαβαίνει. Όταν εγκαταλείπουν ένα ζώο, έχουν την εντύπωση ότι αυτό θα ζήσει. Κατά πάσα πιθανότητα δεν θα ζήσει. Ή θα τραυματιστεί θανάσιμα, θα καταλήξει πάντως με πολύ άσχημο και μαρτυρικό θάνατο. Δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας.